Αυτές είναι οι πρώτες σκέψεις που κάνουν οι αρχές όταν φτάνουν στο σημείο μιας έκρηξης. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να αντικρίσουν τραυματίες που σπάνια έχουν δει έξω από μάχη. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες τραυματιών όταν ένας μηχανισμός εκρήγνεται. Αρχικά έχουμε τα πρώτα θύματα της έκρηξης με έντονα σωματικά τραύματα που έχουν προκληθεί από τα εκρηκτικά κύματα. Όταν δεν πρόκειται για κλειστούς χώρους όπως τρένα και υπόγειοι σταθμοί, τότε ο καπνός συντελεί στην αύξηση των θυμάτων προκαλώντας πανικό και αναπνευστικά προβλήματα. Η δεύτερη μορφή έχει να κάνει με το είδος της βόμβας που εκρήγνεται και τι περιέχει στο εσωτερικό της. Όπως για παράδειγμα στο αεροδρόμιο των Βρυξελών όπου οι βόμβες περιείχαν καρφιά. Και η τρίτη μορφή είναι τα ίδια τα θύματα, τα οποία το οστικό κύμα της έκρηξης θα εξφενδονήσει πάνω σε άλλους ανθρώπους. Αυτό που πρέπει να προσέξει κάποιος είναι ότι μόνο τα μισά θύματα από αυτά που θα χτυπηθούν θα συνειδητοποιήσουν ότι χρειάζονται ιατρική βοήθεια. Οι άλλοι μισοί από το σοκ που έχουν υποστεί θα χρειαστούν ώρες, ακόμα και μέρες, για να καταλάβουν ότι χρήζουν ιατρικής παρακολούθησης.